Η αλήθεια είναι ότι η διαχείριση των νερών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από το κίνητρο της παραγωγής, του δρόμου ανάπτυξης που ακολουθεί κάθε κοινωνία. Δηλαδή, αν θα είναι για το κέρδος των επιχειρηματιών ή για τις ανάγκες της κοινωνίας, του λαού όπως λέμε εμείς. Και να ξεκινάω από αυτό, γιατί. Γιατί υπάρχουν αρνητικές συνέπειες και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για την ίδρυυση, για την αποχέτευση, για την αξιοποίησή τους στην ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο γαλλικά διεθνικά μονοπόλια, η Suez και η Vivendi, ελέγχουν περίπου το 60% της αγοράς υδάτινων πόρων παγκόσμια και δεν έχουν εγκαταλείψει το στόχο για την EIDAP και την EIATH. Και το λέω γιατί η ιδιωτικοποίησή τους περιέχεται και στους προϋπολογισμούς και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ιδιωτικοποιήσεις φορέων διαχείρισης νερού θεριεύουν, δυναμώνουν. Τι έχουμε στη χώρα μας? Σαν γεωγραφική περιοχή, η Ελλάδα συνολικά δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης νερού. Οι διαθέσιμες ποσότητες αρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών, όμως το διαθέσιμο υδάτινο δυναμικό δεν αξιοποιείται ορθολογικά ανάλογα με τις ανάγκες ανά περιοχή. Δεν υπάρχουν τα αναγκαία έργα υποδομής για τη συγκέντρωση, την διοχέτευση και τη σωστή κατανομή του. Και φυσικά υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σύγχρονων δικτύων ίδρευσης και άρδευσης και δεν υλοποιήθηκαν μεγάλα έργα όπως η μερική εκτροπή του Αχελώου. Και εδώ ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Μπορεί σήμερα να στείνονται ψευτοκαυγάδες, όμως οι μεν κυβερνήσεις που λέγανε ναι, μένανε στο ναι, αλλά δεν προχωρούσανε τίποτα, όπως και τώρα. Αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε? Πήγε το έργο στο Συμβούλιο Επικρατείας για να κουνάει ένα χαρτί της απόφασης. Αυτό κάνει. Άρα και οι μεν και οι δε, δεν το θέλετε. Αντί να εξυγχρονίσετε τα δεδομένα και να προχωρήσετε. Και να σας πω κάτι. Γιατί όλοι έχουμε ασχοληθεί. Είναι τώρα πάρα πολλά τα χρόνια. Και με ορισμένους από τους καλεσμένους είχαμε συζητήσει. Είχαμε πάει και στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση το ήθελε. Γιατί η αύξηση των αρδεύσιμων εκτάσεων αυτόματα αυξάνει την παραγωγικότητα, δηλαδή παράγονται περισσότερα κιλά ανά στρέμμα. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι έπρεπε να δώσει, να προγραμματίσει περισσότερες επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Γιατί τότε η επιδότηση δινόταν ανά κιλό. Μετά πήγε ανά στρέμμα και τώρα έχουμε αναδικαίωμα. Δηλαδή τελείως αντιπαραγωγική διαδικασία. Και εγώ θέλω να πω ότι και αυτά τα μισοτελειωμένα, όπως της Μεσοχώρας, ζητούσαμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση να κάτσουμε να το συζητήσουμε και αν είναι δυνατόν, ειδικά της Μεσοχώρας, να ολοκληρωθεί. Ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος η κυρία Ιγλέση Κατερίνα. Ποτέ δεν ήρθε. Τώρα στείνονται καυγάδες για να δικαιολογήσετε τι. Άρα, εμείς τι λέμε? Ότι υπάρχει ανισόμετρη κατανομή των βροχοπτώσεων και απορροών μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ελλάδας. Θα μπορούσε λοιπόν να αξιοποιηθεί η περίσσια και να τροφοδοτηθούν περιοχές που έχουν προβλήματα. Μπορεί όμως αυτό να γίνει με την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης, γιατί ναι, μεν τη Μεσοχώρα δεν τη συζητήσαμε ποτέ, αλλά σήμερα ακούσαμε ότι ενδιαφέρεται ιδιώτης. Βεβαίως, αν έχει κέρδος θα ενδιαφερθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει καλό, ποιοτικό και σε επάρκεια νερό. Την κερδοφορία του θα κοιτάξει. Γι' αυτό, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενίος κρατικός φορέας διαχείρισης νερού,
που θα μπορούσε να υλοποιεί ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία, η οποία θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, θα κατοχυρώνει το νερό σαν κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Και με αυτό την έννοια, οι απόψεις των επιστημόνων πρέπει να ακουστούν, πρέπει να παρθούν υπόψη, όχι στα χαρτιά και στην αρχαιοθέτηση, αλλά για να χρησιμοποιηθούν για λύσεις που θα εξυπηρετούν το νερό και την ενέργεια στο Θεσσαλικό κάμπο. Και αυτό εμείς θεωρούμε ότι είναι εφικτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΚΚΕ θα πιέσει με κάθε τρόπο σε αυτή τη κατάσταση, σε αυτό τον προσανατολισμό, γιατί θεωρούμε ότι και ειδικά τα μισοτελειωμένα έργα μένουν ανενεργά εδώ και δεκαετίες. Αυτό σημαίνει καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μανολάκου.